πάρα πολλά λίγα λόγια για την Clan. Να ξεκινήσουμε το δηλαδή πότε ιδρύθηκε, τα πρώτα μέλη κτλ. Λοιπόν, ιδρύθηκε σήμερα. Σοβαρά ιδρύθηκε. Δεν έχουμε ξαναπέξει. Τα πρώτα μέλη είμαστε εμείς που βλέπεις. Δεν έχουμε ξαναπέξει ποτέ μαζί. Δεν έχουμε ξαναπέξει ποτέ μαζί σε τουρνουά. Γιάννης Παναγιωτόπουλος λέγομαι, τον Νίκ Τζόμακ. Τι κάνατε γενικώς, παίξατε πράγματα, παιχνίδια που δεν είχατε παίξει? Εντάξει, δεν ήταν για συγκεκριμένο σκοπό, ας πούμε. Είχε ένα τουρνουά τότε την Παρασκευή και ένα τουρνουά τότε σήμερα. Ναι. Κάναμε μια γύρα όλη την έκθεση. Δεν προλάβατε. Όχι, okay, όλη την κάναμε και ήρθαμε και Σάββατο, ήρθαμε όλες τις μέρες. Ονοματεπώνυμο Νίκος Κιτίνος. Nickname νούμερο. Κιτίνος. Πώς το πω. Κιτίνος. Κιτίνος. Nickname νούμερο. Και στο παιχνίδι Κιτίνος. Στο παιδί Κιτίνος, ναι. Εντάξει, ωραία ήταν η έκθεση, πραγματικά μου άρεσε. Εντάξει, μάθα και Magic να παίζω που δεν είχα ξαναπαίξει. Άκυρος Νάστος, Cheeky Boy. Καλή ήταν η έκθεση, πολύ καλή. Ωραίες κοπέλες είχε η έκθεση. Ωραίες κοπέλες είχε το περίπτωση του Beats & Bytes, το οποίο δεν το είπανε οι άλλοι. Ιδιαίτερα τα Beats & Bytes. Κλείσανε και μεταγραφές τα Beats & Bytes που ξαναδείς το Σάββατο, ήταν νέο υλικό. Ναι. Το καλά το φαντάστηκα, παίρνω... καλά αντελήφθη. Ναι, δηλαδή... υπέπεσε στην αντίληψή μας, ήταν ένα θέμα συζήτησης. Ναι, ήταν ένα θέμα συζήτησης. Και πιστεύω ήταν... Όπως και ο Λαμπράκης είχε πολύ καλές παιδιά. Είχαμε και κάποιες απουσίες όμως σήμερα. Την είσοδο κυρίως, έλειπαν δύο κοπέλες οι οποίες έπρεπε να ήταν σήμερα, γιατί την Παρασκευή τουλάχιστον έδιναν μια γενικότερη όφηση στην ομάδα. Εγώ είμαι ο Λεωνίδας Παπακοσταντίνου, Παγιόλη, ναι. Εντάξει, εγώ πρώτη φορά βρίσκομαι σε τέτοιο γεγονός, παιδί μου. Μια χαρά ήταν το σκηνικό, εντάξει. Όντως δεν είχε πολύ κόσμο, περίμενα λίγο περισσότερο, τα τουρνουά μια χαρά. Παναγιώτης Μπαλαμάς, εγώ με cover το nickname. Ωραία ήταν, οργανωμένα καλά. Ωραίες γυναίκες που είναι ο Cheeky Boy. Γιανακόπουλος Στάσος, ο Πάντς. Δεν ξέρω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το τουρνουά, ήταν τα πάνε όλα τα παιδιά. Για τις γυναίκες θα μας πεις κάτι. Για τις γυναίκες, εντάξει, τι να προσθέσω, τα έχει καλύψει όλα. Ζήκη να τα καλύψει όλα, είναι αλήθεια. Ακόμα και την απώλεια του κάτω περίπτερο. Ναι, ήταν όλες φυτά. Οι δομές για να τα καλύψει. Μένει μόνο η μονομαχία τώρα για τη διεκδίκηση. Θα γίνει και αυτό. Θέλω να πείτε για τον ανταγωνισμό. Πώς σας φάνηκαν οι δυναμικότητες των υπόλοιπων κλάνς? Υπήρχαν απουσίες, γιατί μάθαμε σήμερα. Ήταν αγαπημένοι και άλλες ομάδες. Αρκετά καλές. Μόνο ότι ένα που τους ξέραμε ήταν πολύ δυνατή. Και αναμενόμενο το που βρήκαμε να του βρούμε τελικό. Αλλά έγιναν ωραία παιχνίδια τώρα. Έγιναν ωραία παιχνίδια. Δηλαδή εμείς πήραμε το πρώτο game με τους DN ανέλπιστα εύκολα. Δεν περιμέναμε να το πάρουμε τόσο εύκολα. Και στο δεύτερο, όπως τελικά αναμέναμε, ας πούμε, όπως αναμέναμε και για το πρώτο βέβαια, δοριστήκαμε αρκετά. Υπάρχει ένας κορμός, υπάρχουν και μερικοί από τους 5 ήρωες, ας πούμε, υπάρχει ένας κορμός 2 ή 3 και υπάρχουν 2 ώρες κλειδιά μετά που θα προσαρμοστούν ανάλογα θα πάρουν οι άλλοι. Αναλόγως το τι είναι το game, αναλόγως το ότι ξέρουμε περίπου από τις καλές ομάδες πώς παίζουν οι άλλοι και τι ήρωες επιλέγουν. Και έχουμε ένα κορμό με 2-3 βασικούς που δεν τους αλλάζουμε για δικούς μας λόγους και αναλόγως μετά αλλάζουμε 2-3 ήρωες. Σας δυσκόλεψαν ορισμένες ομάδες, ας πούμε, στο τελικό? Μόνο ένα game ήταν δύσκολο. Μόνο ένα game. Στο τελικό το πήρατε 2-0 από την ξέρω, αλλά το game ήταν πολύ εύκολο. Το δεύτερο game ήταν... Θέλω να πάρουν τη ρεβάνση. Ήτανε... Άμα πέρανε και το δεύτερο game, καταρχάς πηγαίναμε σε τρίτο. Δηλαδή, ακολουθούσαμε μια στρατηγική που θα τους έβγαινε αν ήταν Ατλάντα. Αλλά επειδή δύσκολα ήταν 5 άτομα για μια ολόκληρη ώρα και βάλε αλάνθαστη, εκτιμήθηκαμε κάπου, κάνανε ένα λάθος. Αυτό εκμεταλλευόμαστε. Γενικά εμείς παίζουμε πολύ επιθετικά. Παίζουμε πολύ επιθετικά και μόλις κάνει ένας λάθος το εκμεταλλευόμαστε κατευθείαν. Ήμασταν για 40 λεπτά έξω από τη βάση τους. Κάθε 2 λεπτά. Καθόμασταν και οι 5 έξω από τη βάση. Καθόμασταν και οι 5 έξω από τη βάση και περιμέναμε να γίνει ένα λάθος. Πώς βλέπετε γενικότερα το μέλλον του παιχνιδιού? Πολύ ευίωνο, γίνονται άπειρα τουρνουά, ειδικά στην Ελλάδα. Μόνο το CS είναι 18 τουρνουά τώρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε team play παιχνίδι που να παίζει πολλοί κόσμοι. Μόνο το CS είναι και το οποίο έχει να πεθαίνει. Το οποίο του CS δεν είναι και στα καλύτερα του τελευταία και εντάξει, ο κόσμος ψάχνει κάτι εναλλακτικό. Ειδικά στο Dota παίρνει συνέχεια καινούργιος κόσμος. Στο Dota παίρνει καινούργιος κόσμος για πολλούς λόγους. Είναι εύκολο να ξεκινήσεις, ξεκινάς με παρέα, κάνεις χαβαλέ. Και συνδυάζει και πολλά στοιχεία από όλα τα ίδια. Συνδυάζει λίγα στοιχεία, θέλει πολύ gameplay, θέλει πολύ micro που λένε από τα όρκα. Πιστεύω ότι κερδίσαμε το τουρνά κυρίως λόγω συνεννόησης. Συνεννόμασταν σαν να ξεγνωριζόμασταν χρόνια, α πούμε. Ευχαριστούμε, παιδιά.